Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.445, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πυλές εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 285.015, εκ των οποίων το 51,4% αφορά άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 75, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.607 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 749 και η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. Όσο αφορά τη γεωγραφική κατανομή, 10 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας, 32 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα του Έβρου, 5 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα της Θάσου, 43 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, 22 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, 21 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και τέλος 56 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Σήμερα έχουμε 3.445 κρούσματα, εκ των οποίων τα 1.670 στην Αττική, τα 398 στην Θεσσαλονίκη, εξακολουθεί να μας ανησυχεί η Θεσσαλονίκη, τα 114 στην Αχαΐα, τα 85 στον ομό Λαρίσης, τα 74 στην Μπέλα, που πλέον πιέζεται και αυτή. Έχουμε 749 συμπολίτες μας διασωληνωμένους και δυστυχώς 75 θανάτους. Την ίδια στιγμή το σχέδιο να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα 12 Απριλίου, τουλάχιστον τα λύκεια, με την υποχρεωτική χρήση self-test από μαθητές και εκπαιδευτικούς, κατέθεσε στην Επιτροπή των Ειδικών η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Έγινε γνωστό ότι κατόπιν ψηφοφορίας η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αποφάσισε να εισηγηθεί το άνοιγμα και των τριών τάξεων του Λυκείου από την προσεχή Δευτέρα 12 Απριλίου. Η βεβαίωση ότι έγινε self-test μία φορά την εβδομάδα αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή σε κάθε διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία. Η βεβαίωση θα προσκομίζεται στο σχολείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς και στο πανεπιστήμιο για τους φοιτητές. Τα self-test θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα στο σπίτι με οδηγίες που θα λαμβάνονται από το φαρμακείο. Βήμα πρώτο. Γονείς και δαιμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο χρησιμοποιώντας το άμκα τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείου από αύριο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Ήδη ωστόσο οι διανομές έχουν προχωρήσει πάρα πολύ καλά και αν δεν κάνω λάθος κύριε Υπουργέ, είμαστε πιο μπροστά ακόμα και από αυτόν τον προγραμματισμό. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το δεύτερο τεστ, προκειμένου ακριβώς να είναι σε θέση να κάνουν δύο τεστ την ερχόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-test στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Η πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία, στην οποία πλατφόρμα θα εισέρχονται με τους κωδικούς TaxisNet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρόνυμο, μητρόνυμο, άμκα και το αποτέλεσμα του self-test. Αν το self-test είναι αρνητικό για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας αυτής. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική αυτή κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης. Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση εκτυπωτή στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. Αν το self-test είναι θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr. Αν το επαναληπτικό πλέον τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείτε το πρωτόκολλο του ΙΟΔΗ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο. Ήδη, κυρίες και κύριοι, έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και έχει δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό, καθώς και σχετικό βίντεο για την ενημέρωση όλων.